φτάνουμε στη δικτατορία. Η δικτατορία μου κάνει βία έξωση από το πεδίο του Άριος. Με βγάζει έξω, τα γκρεμίζει όλα, καταστρέφουμε κυριολεκτικά. Αλλά και εγώ προχωρώ, δεν σταματάω, δημιουργώ έναν άλλο θίασο και επιχειρώ μια περιοδία αρχίζοντας από τη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο έργο που είχα ανεβάσει στην Αθήνα το χειμώνα, θυμάμαι τη χρονιά εκείνη, ήταν το Καληνύχτα Μαργαρίτα του Σταύρου. Αυτό το είχα στην περιοδία μου. Δηλαδή είχα το Καληνύχτα Μαργαρίτα και δύο άλλα ακόμα έργα. Πέρασε η δικτατορία και προσπαθώ να βρω μια κάποια λύση. Την λύση μου την έδωσε ο Δήμος τότε του Πειραιά, επιβουλόδημο. Μου δίνει το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και ξαναρχίζω με τον Χριστόφορο Κολόμβο του Καζαντζάκη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη μου εξόρμηση ήταν με τον Προμηθέα Δεσμότη, που τον έπαιξα στα Ελευσίνια, στην Ελευσίνα, με επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας. Έκανα μια πολύ μεγάλη περιοδία και με τα δύο έργα σε όλη την Ελλάδα. Και τελικά η κατάληξη ήταν να απαγκιάσω, που λέμε στη γλώσσα μας, σε ένα θέατρο στο Broadway το 1978 μέχρι πέρυσι, τα 4-7 χρόνια, που πραγματικά ησύχασα λιγάκι, γιατί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μπήκα σε ένα θέατρο για 4 συνεχή χρόνια. Πανίδεος, τυφλός, γίνει και δικός σας πατέρας από αυτήν που τον εγένα. Λέω και σας, δεν μπορώ να σας δω ο μαύρος. Σας συλλογιούμε και απικρή γραφτό ζωή είναι να ζήσετε μες στον κόσμο οι δυο. Σε ποια εσύ συντροφιά ανθρώπων θα πάτε, σε ποια γιορτή που σπίτι σας κλαμμένες να μην γυρίστε, αντίς χαρά να βρείτε. Κι αμαρτείτε σε γάμο ώρα, ποιος άντρας, παιδιά μου, θα βρεθεί απάνω του τέτοια ντροπή να πάρει, όπως στη γενιά μου και στη δική σας το χαμό θα φέρει, πιο κακό τα θα γίνει. Το γονιό του ο πατέρας σας σκότωσε, αντρέφτη τη μάνα του, και εσείς βλαστήσατε όμοια από αυτήν που τον εγκαίρισε και εκείνον. Αυτά θα λένε, και τότε ποιος σας παίρνει? Κανείς, κόρες μου. Μα έτσι άγονες είναι και απάντρευτες γραφτών αμαρατών. Ωγε του Μερικέα, σαν μένεις μόνος πατέρας τους που χάθηκαν και οι δυο τους γονείς, μη φτωχά αφήσεις να πλανιούνται κι ανήπαντρα βλαστάρια της γενιάς σου και τους πόνους να νιώσουν τους δικούς μου. Λυπήσουτες που έτσι έρμες μένουν τόσο μικρές από όλους, με προστάτη εσένα. Μετά ήρθαν κάτι διακρίσεις. Τα 50 μου χρόνια, γιορτασμοί,
στο Παρίσι, αυτή σχεδόν από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία, μια αλυσίδα γιορτασμών και η κατάληξη και το κορύφωμα αυτής της ιστορίας φυσικά ήταν η βράβευση από την Ακαδημία. Από κινηματογραφικές μου αναμνήσεις μπορώ να θυμηθώ ορισμένες ταινίες όπως ο Μαρίνος Κοντάρας, όπως η Αντιγόνη του Τζαβέλα. Με την Αντιγόνη πήρε ένα πρώτο βραβείο στο 5ο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο για το ρόλο του Κρέοντα. Ένα πρώτο διεθνές βραβείο. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο νιώθει την ανάγκη κανείς της επιστροφής, να γυρίζει στα περασμένα. Έτσι και εμένα νους μου τώρα δεν μπορεί να φύγει από ορισμένες εντυπώσεις έφνης ρόλων που έχω παίξει. Αναφέρω μερικούς, τον Προμηθέα Δεσμότη, τον Ιδίποδα Τύρανο, τον Ηλίθιο, τον Γκρέοντα, πολλούς άλλους και τελευταία τον Ντά, τον Κιχώτη, τον Οθέλο. Ούτε από ορισμένους συνεργάτες που στάθηκαν πραγματικά στο πλάι αυτής της επίπονης και δύσκολης πορείας του Λαϊκού Θεάτρου, όπως είναι ο Τάκης ο Μουζενίδης, ο σκηνοθέτης, σχεδόν ο μόνιμος σκηνοθέτης του Λαϊκού Θεάτρου, που τον χάσαμε δυστυχώς προώρα και που αυτή η αναφορά μου ας είναι ένα στοιχείο μνήμης σημαντικής, με πολύ συγκίνηση, στον άνθρωπο που μου στάθηκε παραστάτης σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Ο Σπύρος ο Βασιλείου που έχει σκηνογραφήσει τα περισσότερα από τα έργα μου με τη γνωστή του καλοσυνάτη ευγένεια και προσφορά και σπουδαιότητα φυσικά. Όπως είναι οι συγγραφείς που τους έπαιξα παραπάνω από ένα έργο, ο Γιώργος ο Ρούσος, ο Νότης ο Περιγιάλης, ο Γεράσιμος Σταύρου. Και όπως είναι οι χώροι που έζησα στην πατρίδα μου στα παιδικά μου χρόνια. Και τώρα που ξαναπέρασα από αυτούς, από το σπίτι μου το παλιό, από τη λίμνη, μια λιμνούλα μικρή, που έζησα πολλές όμορφες στιγμές παιδικές. Αντάρτευα, έκρυβα τη βάρκα του μπάρμπα μου και ανοιγόμουν στο πέλαγο. Αλλά άμα αρχίσουμε να λέμε πάλι τα περασμένα, δεν θα τελειώσουμε. Γι' αυτό σας αφήνω γεια.